Μα πόσο φυσιολογικό είναι να μην ακούτε. Είναι δεδομένο ότι δεν ακούτε. Γεια σας. Τι να πω. Η ώρα είναι 5:36. Θα έχετε λίγο 1-2 λεπτά μέχρι να λάβετε τον ήχο, κάποια λεπτά καθυστέρησης. Καλώς ήρθατε στο Learning ECPA, καλώς ήρθατε σε αυτό το συνέδριο. Εγώ ανέμενα ότι αυτό ακριβώς θα γίνει, ότι χιλιάδες και περάσανε 3.000 οι εγγραφές που γίνανε την τελευταία ώρα, με αποτέλεσμα τα δεδομένα, η τεχνολογία να μας προδώσει, να πέσει η ιστοσελίδα και φυσικά να παραμείνουμε στο YouTube. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για αυτούς που έχουν κάνει εγγραφή. Έχετε κάνει όλοι σχεδόν εγγραφή. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή και είστε τώρα εδώ, καταγράφετε από το subscribe που κάνετε στο YouTube. Και γι' αυτό είναι καλό να κάνετε εγγραφή στο YouTube. Αύριο το πρωί, στο υπόλοιπο συνέδριο, θα επανέλθουμε με μια πολύ σύντομη αίτηση που θα κάνετε μπαίνοντας στο συνέδριο αύριο και έτσι θα καταγραφούν οι ώρες που είστε εδώ για να πάρετε όλοι και όλες τη βεβαίωσή σας. Οπότε μην αγχώνεστε για τη βεβαίωση. Είναι κρίμα να λαμβάνουμε μηνύματα για τη βεβαίωση. Το ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό, αλλά αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε στην οργάνωση, στο συνέδριό μας, να προχωρήσουμε σε όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει για σας και με πολύ καλή διάθεση να συζητήσουμε για το μέλλον, για τις προκλήσεις, για όλα αυτά που αλλάζουν, για τις αλλαγές που έρχονται στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα, που έρχονται, που γίνανε. Σήμερα το συνέδριο θα ξεκινήσει με εναρκτήριες ομιλίες και στη συνέχεια, ανάμεσα στις δύο ομιλίες, δηλαδή ανάμεσα στις ομιλίες θα έχουμε συζήτηση για την πρώτη, με καλεσμένο τον Πέτρο Γουκουλάκη, τον καθηγητή από τη Στοκχόλμη, και αμέσως μετά με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τον κύριο Αντωνίου, με τον οποίο θα συζητήσουμε και έτσι θα κλείσει η σημερινή μέρα. Αύριο θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν δύο στρογγυλά τραπέζια, οργανωμένα με δύο πολύ βασικά θέματα, με πολύ σημαντικούς ανθρώπους που θα είναι μαζί μας, και αμέσως μετά μία συζήτηση που αφορά το μέλλον, τις αλλαγές, αλλά και τις εξελίξεις στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, που είναι ραγδαίες, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σήμερα. Εγώ, ο Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης και η Ρόκο Ταμούση, αύριο το μεσημέρι θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση όλων αυτών των νέων που θα ακούσουμε, αλλά και θα δώσουμε το λόγο σε όλους εμάς αύριο το μεσημέρι να συζητήσουμε για το δικό μας μέλλον, γιατί είμαστε μέρος της εκπαίδευσης, δεν είμαστε έξω από αυτό. Είμαστε μέρος του συστήματος, αλλά είμαστε ουσιαστικά η αναπνοή. Όχι εμείς, το Learning ECPA, εσείς όλοι που είσαστε από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Διαβάζω από την Οριστιάδα, διαβάζω από την Ιεράπετρα, διαβάζω από την Καλαμάτα, διαβάζω από τους Θρακομακεδόνες εδώ στην Αττική και από όλα τα μέρη της Ελλάδος που μας καλησπερίζουν και τους καλησπερίζουμε και εμείς και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι συντονισμένοι σε αυτό το συνέδριο. Φίλοι και γνωστοί σας θα πρέπει να λάβουν και αυτοί τα μέτρα τους και να μπουν όλοι στο YouTube και να παρακολουθήσουν το συνέδριο στο YouTube. Έχουμε στείλει ήδη ένα email σε όλους και όλες έχουν εγγραφεί. Οι εγγραφές οι τελευταίες που έχουν ξεπεράσει τις 3.000 θα έχουν λάβει και αυτοί, φαντάζομαι, ένα email. Όσοι δεν προλάβανε να εγγραφούν και έχει πέσει η ιστοσελίδα, αλλά έχουν μπει με κάποιο τρόπο τώρα στο YouTube και έχουν κάνει subscribe, έχουν εγγραφεί δηλαδή κανονικά εδώ στο κανάλι μας, θα φαίνονται και αυτοί ότι παρακολουθούν, άρα δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα για να λάβουν τη βεβαίωσή τους. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά μπορούμε να πούμε ότι αναμέναμε την ανθρώπινη συμμετοχή, αλλά δεν αναμέναμε την προδοσία της τεχνολογίας. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ για να είμαστε ευέλικτοι, για να αντιμετωπίζουμε τα θέματα και τα προβλήματα και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε να πηγαίνουμε μπροστά. Εμείς θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας τώρα και για τις επόμενες δράσεις μας και ό,τι πρόκειται να οργανώσουμε. Θα ξεκινήσω πολύ πολύ σύντομα να πω δύο πράγματα μέχρι τις 6, τα οποία νομίζω θα σας είναι χρήσιμα, κάνοντας έτσι μία εισαγωγή στο συνέδριο, αλλά συγχρόνως και μία
παρουσίαση σύντομη της ομάδας μας, της ομάδας Learning ECPA, που οργανώνει αυτό το συνέδριο και ουσιαστικά κάνει τα πρώτα της βήματα, κλείνοντας τον πρώτο χρόνο παρουσίαση της στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα, στη διαβίου μάθηση, στη διαβίου μάθηση επίπεδου πανεπιστημίου, γιατί είναι μέρος του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Εθνικού και Καπαδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύντομα, λοιπόν, θα δούμε εδώ μαζί. Κάνω, λοιπόν, share screen για να μπορέσω να έχω, να έχετε κι εσείς την ίδια εικόνα με μένα. Και τώρα δεν ξέρω την εικόνα που έχετε. Προφανώς θα είναι αυτή που θέλω. Και είναι εδώ. Ωραία. Τι έχουμε σήμερα, λοιπόν, εδώ μαζί να συζητήσουμε. Το θέμα του συνεδρίου αφορά την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα του σήμερα, τις προκλήσεις και προοπτικές και διαρκή. Σήμερα και αύριο, 19 και 20 Ιουνίου. Δεν αναμέναμε, βέβαια, ότι οι αλλαγές ήταν τόσο ραγδαίες και ότι το συνέδριό μας είναι τόσο επίκαιρο όσο είναι αυτές τις μέρες που γίνεται. Όμως, το Learning ECPA είναι μία ομάδα αλλά και μία μονάδα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Εθνικού και Εκπαιδευτικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που γενικώς σχετίζεται μόνο με την εκπαίδευση. Όχι γιατί ασχολούμαστε με την εκπαίδευση, δηλαδή παράγουμε εκπαιδευτικά προϊόντα που είναι τα προγράμματά μας, αλλά γιατί όλα τα προγράμματά μας έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Το πρώτο συνέδριο που οργανώνουμε, γιατί έχουμε οργανώσει αρκετές δράσεις, σεμινάρια, βιωματικά σεμινάρια, εκτός από αυτά που έχουν δίδακτρα, αλλά και πολλά ανοιχτά βιωματικά σεμινάρια, πάνω από 20 τον τελευταίο καιρό και λόγω COVID. Αυτό είναι το πρώτο συνέδριο που οργανώνουμε και έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση γι' αυτό, γιατί μας δίνει δύναμη, καλά, η συμμετοχή από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από Κατερίνη βλέπω εδώ και από Κύπρο, αλλά και από Γερμανία είδα λίγο πριν, άρα από όλα τα μέρη του κόσμου από ό,τι φαίνεται, μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε, αλλά και να προετοιμάζουμε τα επόμενα με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλη την Ευρώπη, με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο και από όλη την Ελλάδα για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και όλους εμάς. Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες του συνεδρίου, θα ήθελα να πω δύο λόγια λίγο για μας, αλλά και για το σκοπό του. Θα πρέπει να πούμε ότι για το ECPA, η διαβίου μάθηση και η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη είναι πράγματα τα οποία το αφορούν στη βάση του, στη λειτουργία του. Το κέντρο επιμόρφωσης που έχει, το κέντρο επιμόρφωσης και διαβίου μάθησης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στοχεύει στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με όλους τους ανθρώπους επιστήμης και του πολιτισμού, αλλά και στην αλληλεπίδραση του Πανεπιστημίου με τους ίδιους τους πολίτες, κατά τον τρόπο που να ικανοποιούνται βέβαια οι ανάγκες της κοινωνίας, γιατί αυτό μας αφορά, και από την άλλη να προάγεται η ισότητα της πρόσβασης στην εκπαίδευση, αλλά και στη γνώση. Γιατί ένα πανεπιστήμιο αυτό πρέπει να κάνει είναι να προάγει τη γνώση και να προωθεί τον πολιτισμό. Παράλληλα, βέβαια, δεν πρέπει να αφήνουμε έξω την οικονομία. Θα πρέπει να πούμε ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσα από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, στοχεύει και με τις δραστηριότητες του στη διασύνδεση πάντα της θεωρητικής με την πρακτική γνώση. Και γι' αυτό ακριβώς στο ΚΕΔΙΒΙΜ αναπτύσσονται και εφαρμόζονται προγράμματα από όλες τις επιστήμες και τα αντίστοιχα επαγγελματικά τους παιδεία. Είναι δεδομένο ότι η διαβίου μάθηση σχετίζεται με το επάγγελμα. Και γι' αυτό αυτό που πραγματικά έχει να δώσει το ECPA είναι μια επιστημονική εγκυρότητα που μπορεί να έχει ένα πανεπιστήμιο. Από την άλλη, είναι η εμπειρία του σε ό,τι αφορά την οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. Αλλά και από την άλλη, η άρτια και η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή που έχει το Ίδρυμα, που έχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Όλα αυτά εγγυώνται μια ποιότητα και μια αξιοπιστία των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, κυρίως του Κέντρου Διαβίου Μάθησης, για το οποίο μιλάμε και στο οποίο έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι μέλος του ΔΣ. Η ομάδα τώρα του Learning ECPA
είναι μία ομάδα επιστημόνων, μία ομάδα επαγγελματιών, η οποία αναδείχθηκε εδώ και ένα χρόνο μέσα από την διάθεση και την δυναμική που έχει η αγάπη για την εκπαίδευση. Προσπαθούμε να αφήσουμε τη σφραγίδα μας σε αυτό που λέγεται διαβίου μάθηση, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προσφέρουμε μία εκπαίδευση με πρόσωπο. Μία εκπαίδευση η οποία να μην είναι απλώς προσωποποιημένη, το απλώς δεν είναι και τόσο εύκολο εδώ, να μην είναι απλώς εξτομικευμένη, αλλά προσωποποιημένη και να στηρίζεται στη σχέση του εκπαιδευτή, της εκπαιδεύτριας, με τον εκπαιδευόμενο και την εκπαιδευόμενη. Θα πρέπει να πούμε ότι η εκπαίδευση και επιμόρφωση που διοργανώνει η ομάδα Learning ECPA αφορά αποκλειστικά την εκπαίδευση, αλλά και την αποκλειστική. Και θα δούμε ότι τα θέματά μας δεν αφορούν μόνο την τυπική εκπαίδευση, αλλά και τη μη τυπική εκπαίδευση. Την ίδια ώρα θα πρέπει να πούμε ότι προσπαθούμε και επιδιώκουμε τα προγράμματά μας να είναι καινοτόμα, να είναι εξ αποστάσεως, αλλά και διαζώσεις. Και επίσης να δίνουμε τη δυνατότητα στα καλοσχεδιασμένα διαζώσεις προγράμματα την ίδια ώρα να μπορεί κάποιος να τα κάνει, να τα παρακολουθεί, ακόμη και αν είναι από μακριά. Στην Οριστιάδα, στην Ιεράπετρα, στην Κατερίνη, στην Κέρκυρα, στη Γερμανία, στην Αυστραλία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ομάδα μας αποτελείται από ειδικούς και αναγνωρισμένους καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά και άλλους επαγγελματίες και επιστήμονες που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν αυτά τα καινοτόμα προγράμματα. Και θα σας δείξω κάποια από αυτά πριν ξεκινήσουμε, γιατί είναι ένα κομμάτι που μας αφορά η εκπαίδευση ενηλίκων και διαβίου μάθηση. Είναι ένα κομμάτι που θα το συζητήσουμε αμέσως μετά και αύριο. Αλλά συγχρόνως θα πρέπει να πούμε ότι παράλληλα σκοπός μας είναι να προσφέρουμε δράσεις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές και δωρεάν μάλιστα πολλές από αυτές, όπως το συνέδριο αυτό αλλά και άλλες, οι οποίες είτε είναι σεμινάρια, είτε είναι βιωματικά εργαστήρια, είτε είναι ημερίδες, είτε είναι συνέδρια, αυτό που έχουν να κάνουν είναι να κομίσουν κάτι νέο, να δώσουν το δικό μας στίγμα και την ίδια ώρα να βοηθήσουν, να υποστηρίξουν τους ανθρώπους που είναι στην εκπαίδευση, τυπική και μη τυπική, αλλά και στους ανθρώπους που θέλουν, και τους ανθρώπους που θέλουν να εισέλθουν στην εκπαίδευση ή να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, είτε φοιτούν σε πανεπιστημιακά τμήματα, είτε ετοιμάζονται να διοριστούν ή να εργαστούν ή ονειρεύονται να το κάνουν αυτό. Σκοπός του Learning ECPA, θα πρέπει να πούμε, είναι να προσφέρει ευκαιρίες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, θα τις έλεγα. Και αυτές οι ευκαιρίες γίνονται μέσω του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του ECPA και έχουν ιδιαίτερη απόδοση, γιατί η παιδαγωγική μας προσέγγιση όλης της ομάδας στηρίζεται στα εξής χαρακτηριστικά, στις εξής αρχές. Στη βιωματικότητα, θα δείτε ότι όλα μας τα προγράμματα και όλος ο τρόπος που εκπαιδεύουμε στηρίζονται στη βιωματική μάθηση. Στην ομαδικότητα και τη συνεργασία την οποία ζητούμε από τους εκπαιδευόμενους αλλά και από εμάς τους ίδιους. Εμείς οι ίδιοι είμαστε μια ομάδα. Μια ομάδα που επιχειρούμε όλοι μαζί και σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε. Στη μεθοδικότητα που αφορά και τη σύγχρονη και την ασύγχρονη και τη διαζώσης εκπαίδευση. Στη δημιουργικότητα που είναι το γρανάζι της ζωής αλλά και στη βιωσιμότητα. Στη βιωσιμότητα της γνώσης. Γιατί αν δεν υπάρχει βιωσιμότητα, ουσιαστικά δεν υπάρχει εκπαίδευση. Άρα δεν αξίζει κάποιος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αν αυτό δεν έχει βιωσιμότητα στη ζωή του. Αυτή θα λέγαμε ότι είναι η διαφορά που έχει το Learning ECPA με άλλες δομές παρόμοιες σε πανεπιστήμια, που είναι ουσιαστικά ότι τηρούμε και προσπαθούμε να είμαστε πάντα στο πλαίσιο των δικών μας αρχών, τις οποίες αρχές μοιραζόμαστε με όλο τον κόσμο πάντα, έτσι ώστε να μπορούν να μας αξιολογούν, και κυρίως λέμε και το κάνουμε, προσφέρουμε εκπαίδευση με πρόσωπο. Ξέρετε ποιος σας εκπαιδεύει. Έχουμε 5 προγράμματα, πολύ σύντομα, δεν θα κάνουμε διαφήμιση, δεν είναι σκοπός μας αυτός, αλλά θα ήταν καλό να αναφερθούμε
πολύ σύντομα στους τίτλους μόνο των 5 προγραμμάτων που τρέχουν στο Learning ECPA, εκπαίδευση στην εμψύχωση και δυνάμωση ομάδων, εκπαίδευση εκπαιδευτών ενελίκων θεωρία, πράξη και μικροδασκαλία και 3 μήνες και 7 μήνες πρόγραμμα, διαπολισμική εκπαίδευση, επικοινωνία και γλώσσα, ειδική αγωγή και εκπαίδευση, παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία της θρησκευτικής εκπαίδευσης, διδάσκοντας θεολογία και θρησκεολογία. Είναι σημαντικό να πούμε ότι όλα τα προγράμματα είναι μοριοδοτούμενα, που σημαίνει ότι εξασφαλίζουν τα μέγιστα μόρια σε οποιαδήποτε πρόσκληση διορισμού, είτε αναπληρωτών είτε μόνιμων εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν αυτό που θα λέγαμε κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει εδώ. Εξασφαλίζουν συγχρόνως αυτό που θα λέγαμε την δυνατότητα σε κάποια από αυτά, είτε να δώσουν εξετάσεις σε πιστοποίησεις, όπως είναι το εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, είτε να μπορέσουν να είναι στην ειδική αγωγή, δηλαδή στους καταλόγους ειδικής αγωγής. Σημασία, λοιπόν, όπως είπαμε, είναι ότι ο σκοπός μας είναι να προσφέρουμε εκπαίδευση για όλους. Και μάλιστα στο πλαίσιο της πανδημίας, για την οποία θα μιλήσουμε και τα δύο στρογγυλά τραπέζια αύριο, θα μιλήσουν για το πώς άλλαξε ο COVID την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, αλλά συγχρόνως και το τι έχει προκαλέσει ο COVID στο μέλλον της εκπαίδευσης, γιατί πλέον οργανώνονται σχεδόν όλα, και εδώ στο Πανεπιστήμιο, όλα με βάση το ότι μπορεί πολλά πράγματα να γίνονται εξ αποστάσεως. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι είναι ευκαιρία ότι καταφέραμε την τελευταία περίοδο να εξασφαλίσουμε για όλους 40% έκπτωση στα δίδακτρά μας με τις προεγγραφές που μπορούν να κάνουν μέχρι 25 Ιουνίου για όλα τα προγράμματά μας που θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο. Άρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αξίζει να το ξέρετε και νομίζω το ξέρετε γιατί έχετε κάνει και την αίτησή σας για το συνέδριο αυτό. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης αποφασίσαμε στη διάρκεια της καραντίνας να διοργανώσουμε αυτό το συνέδριο έτσι ώστε να προλάβουμε να μάθουμε πριν την αρχή του καλοκαιριού των διακοπών που δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι διακοπές αλλά και την έναρξη του Σεπτεμβρίου να προλάβουμε να συζητήσουμε, να μάθουμε, αλλά να συζητήσουμε τις αλλαγές στην ελληνική εκπαίδευση. Θα πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο λοιπόν αυτό της κοινωνικής ευθύνης, ο σκοπός αυτού του συνεδρίου είναι ουσιαστικά να συζητήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι οι συζητήσεις θα γίνουν πιο πολύ στο πλαίσιο της συμμετοχής των ομιλητών, γι' αυτό και έχουν γίνει με ή στρογγυλά τραπέζια, δηλαδή θα έχουν τη δυνατότητα να συζητούν μεταξύ τους, αλλά και εσείς όλοι που παρακολουθείτε αύριο και σήμερα να συμμετέχετε με το να στέλνετε ερωτήσεις ή ζητήματα μέσω του chat του YouTube και 3 γραμματείς εδώ ασχολούνται με αυτό το θέμα, πράγμα που σημαίνει ότι καταγράφονται και έρχονται στους ομιλητές οι ερωτήσεις σας. Ο σκοπός λοιπόν είναι να συζητήσουμε και δεν είναι μόνο να ακούσουμε. Θα πρέπει λίγο να έχουμε στο μυαλό μας ότι η σημασία που έχει αυτή τη στιγμή είναι να αναγνωρίσουμε το τοπίο και να εχνηλατήσουμε το τοπίο που ζούμε μετά τον COVID, αλλά και το μέλλον που έρχεται. Και έτσι να πληροφορηθούμε, αλλά και να πάρουμε θέση. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν οργανώσαμε αυτό το συνέδριο αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, μέσα στον Ιούνιο. 19 και 20 Ιουνίου. Να σας υπενθυμίσω ότι θα πρέπει όλοι και όλες να παρακολουθείτε το συνέδριο τώρα από το YouTube. Θα ενημερωθείτε για τις βεβαιώσεις μέσω email, αλλά και αύριο, κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας. Η αλήθεια είναι, για όσους μπήκαν τώρα, ότι θα πρέπει να επαναλάβω για ακόμη μία φορά εδώ στο YouTube, ότι
Ήταν πάνω από 3.000 οι εγγραφές της τελευταίας ώρας, με αποτέλεσμα η ιστοσελίδα να μην μπορέσει να αντέξει τις τελευταίες εγγραφές, αλλά και την αθρώα συμμετοχή της τελευταίας στιγμής. Θα πρέπει να πω ότι αυτό μας έκανε να νιώσουμε πολύ δυνατοί, αλλά από την άλλη, φυσικά, και αδύναμοι, γιατί η ιστοσελίδα έπεσε. Η ιστοσελίδα δεν άντεξε όλη αυτή τη συμμετοχή, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάπως το αναμέναμε. Δεν περίμενα ότι θα είναι βέβαια πάνω από 3.000 συμμετοχές, αλλά κάπως αναμέναμε ότι θα ξεπεράσουμε, ήμασταν ήδη στις 2.000 κοντά, ότι θα ξεπεράσουμε τις 4.000, αλλά έχουμε ξεπεράσει τις 5.000 συμμετοχές όλοι μαζί, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό μας κάνει να αναδιοργανωθούμε. Όλη η μετάδοση θα γίνει από το YouTube. Οι συμμετοχές είναι πολλές, είναι χιλιάδες, αλλά αυτή τη στιγμή είναι καταγεγραμμένοι μόνο αυτοί που είναι τώρα στο YouTube. Αλλά από την άλλη έχουν εγγραφεί και όλοι οι υπόλοιποι, γι' αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να είναι εδώ, έτσι ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το συνεδριό μας. Οι πρώτες ανακτήριες ομιλίες θα ξεκινήσουν σε 5 λεπτά. Θα έχουμε σε 5 λεπτά κοντά μας ακριβώς τον Πέτρο Γουγουλάκη. Και μέχρι τότε θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ συγκινητικό ότι με την άκρη του ματιού μου, θα φαίνεται βέβαια γιατί εδώ προδίδεται η άκρη του ματιού στο κανάλι και ότι βλέπω όλα αυτά τα μηνύματα που έρχονται στο YouTube από πολλά 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 μέρη της Ελλάδος και του κόσμου, από τη Νέα Πέρα μου Καβάλας, από περιοχές της Ελλάδος από το βορρά ως το νότο, από τη Δύση ως την Ανατολή. Διαβάζω τα μηνύματά σας και θα ήθελα να σας πω ότι όπως και να το κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην είμαστε δημόσια πρόσωπα, ή μάλλον δημόσια πρόσωπα είμαστε, αλλά να μην μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η δημοφιλία, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναγνωρίσετε για ακόμη μια φορά την δυναμική αυτής της προσπάθειας που το βλέπουμε, η οποία οφείλεται σε εσάς και αφορά εσάς. Είναι κάτι που ξεκινάει από εσάς και γυρνάει σε εσάς. Όλους εσάς που είσαστε μαζί μας, στα προγράμματά μας, αλλά και σε όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε στο πλαίσιο των συνεδρίων, των βιωματικών εργαστηρίων, αλλά και των σεμιναρίων. Θα ήθελα λοιπόν να γυρίσω πίσω εδώ είμαστε.